Ο Κώστας Κάπος, 9 χρόνια, λείπει από κοντά μας, αλλά όλοι εμείς που το γνωρίσαμε, που ζήσαμε και αγωνιστήκαμε μαζί του, το νιώθουμε δίπλα μας. Ο Κώστας Κάπος είναι ένας μεγάλος φάρος για μας. Δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο, αγωνιστή, ο οποίος να έχει μια τέτοια συνέπεια λόγων και έργων σαν τον Κώστα Κάπο. Είχε συνέπεια λόγων και έργων παντού, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του και κυρίως στους αγώνες του και στον αγώνα για την πρόοδο και τον σοσιαλισμό. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω ότι ο Κώστας ο Κάπος στάθηκε βράχος απέναντι στα πιο φρικτά βασανιστήρια που έχει υποστεί σχεδόν άνθρωπος τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στην ασφάλεια όσο και δύο φορές στο ΕΑΤΕΣΑ, στον Μπογιάτη και στο Διόνυσο. Στάθηκε βράχος και αδήλωτος, με ψηλά το κεφάλι, δείχνοντας ότι ο δρόμος της αυτοθυσίας ήταν και αυτός για αυτόν επιλογή, επιλογή ζωής. Σήμερα, αν θέλει η αριστερά σε αυτή την κρίσιμη φάση να ανοίξει θετικούς δρόμους, πρέπει να ακολουθήσει τη συνέπεια του Κάπου σε αρχές και αξίες. Πρέπει να ακολουθήσει τη συνέπεια διακηρύξεων και πολιτικής. Τη συνέπεια λόγων και έργων. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα, η μεγάλη παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Κώστας ο Κάπος σήμερα. Ο Κώστας ο Κάπος στα τελευταία της ζωής του ήταν ανέστιος κομματικά. Ήταν όμως μαχητής, αριστερός, κομμουνιστής. Αυτός ο ανέστιος κομματικά και όριμος πια αγωνιστής και κομμουνιστής σήμερα ενώνει όλη την αριστερά. Μπορεί να είναι ένα σύμβολο που να μας κάνει να συναντηθούμε. Όλοι οι αριστεροί, όλες οι αριστερές δυνάμεις. Γιατί αυτό απαιτούν οι περιστάσεις προκειμένου να ανοίξουμε θετικούς, προοδευτικούς και σοσιαλιστικούς δρόμους.